στρογγυλό σκορ 188. Πρώτη μάγκες στην Ευρώπη η ερυθρόλευκη του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει, το απολαμβάνει. Ο Βασίλης Πανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους, ο Έισι Λό με τους 20, ο Κάιλ Χάινς με τους 12, ο Πέρο Άντιτς με τους 10, ο Στράτος Περπέρογλου με τους 10, ο Σερμαντίνι με τους 3, ο Σλούκας με τους 11, ο Πάουελ με τους 2, ο Πρίντεζης με τους 5, ο Παπα-Νικολάου επίσης με τους 5 και ο Δημήτρης Κατσίβελης με την καθοριστική συμμετοχή. Και ο Βαγγέλης Μάτζαρης, ο μεγάλος απών, κάλυψε το κενό του με τον καλύτερο τρόπο. Επάξια ο Κώστας Λούκας. Και ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ασπάζεται το Βασίλης Πανούλη. Ο Σλούκας το δίπλα, ο γυμναστής του Ολυμπιακού, ο Αντρέας Κατζούλης. Όλοι ένα κουβάρι για τον νέο μεγαλειώδη, για τον νέο μεγαλειώδη θρίαμβο της ομάδας του Πειραιά. Πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όταν θα γυρίσουμε θα μας ξανασυναντήσετε μέσα από το γήπεδο με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Και η στιγμή της μεγάλης αποθέωσης έφτασε. Ο Βασίλης Πανούλης σηκώνει στον ουρανό τη Show 2 Arena του Λονδίνου το βαρύτιμο τρόπαιο. Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας μένει στον Πειραιά. Κοντά του η αδελφή Αγγελόπουλη και οι υπόλοιποι παίκτες για τις μοναδικές στιγμές που προσφέρει και φέτος ο Ολυμπιακός στο φύλαθλο μπασκετικό κοινό και όχι μόνο. Ο Ολυμπιακός που εκπροσώπησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν επάξια το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο τον Πειραιά, ολόκληρη τη χώρα στη διεθνή αθλητική σκηνή. Στιγμές υπερηφάνειας για μια ομάδα που πανάξια συνεχίζει μια λαμπρή πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Κινδύλιας, Χρήστος Σταυρόπουλος, τα μέλη του τεχνικού team, Γιώργος Μπαρτζόκας, Μίλαν Τόμιτς, Χρήστος Μαρμαρινός, Χρήστος Παπάς, Βαγγέλης Κουτσοκέρας, ο γιατρός, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκος Λεπενιώτης.